Είπε πολλά πράγματα ο Παναγιώτης. Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα για το από εδώ και μπρος. Γιατί μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, μετά την περσινή ιστορική χρονιά, που θα έχουμε να διηγούμαστε πολλά στα εγγόνια μας και στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, γιατί όταν ζεις την ιστορία δεν την καταλαβαίνεις, την καταλαβαίνεις μετά που απομακρύνεσαι. Γιατί πραγματικά με τον ερχομό του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και την πρώτη αριστερή κυβέρνηση μετά από 70 χρόνια και όλο αυτό τον αγώνα που έγινε από πέρυσι μέχρι φέτος, αρχίζουν κάποια πράγματα να κουνιούνται και στην Ευρώπη. Δεν θα υπήρχε Brexit αν δεν υπήρχε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι. Δεν θα υπήρξαν αλλαγές στην Πορτογαλία, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι ξεσηκωμοί που υπάρχουν σε διάφορες άλλες χώρες ενάντια στο σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόταγμα που κυρίαρχος υπηρέτης του είναι η Γερμανία, του Σόιμπλε και της Μέρκελ, αν δεν υπήρχε και δεν κρατιότανε στη θέση της αυτή η κυβέρνηση. Αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Το θέμα του εξής, από εδώ και πέρα είναι τι κάνουμε φίλοι και σύντροφοι. Λοιπόν, πρώτον, από εδώ και πέρα κυβερνάμε. Δεν έχει μάνα μου, πατέρα μου. Δεν έχει το σκεφτόμαστε, κουλτουριάζουμε, το δούμε και έτσι, θα το δούμε και αλλιώς. Τώρα από εδώ και πέρα θέλει συγκεκριμένες αποφάσεις και κινήσεις σε κάποια μέτωπα. Και γίνομαι πολύ συγκεκριμένο. Πρώτον, προχωρούμε και ορθώς σε αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Ψηφίζουμε και φέρνουμε στη Βουλή σε λίγες μέρες το πάγιο ιστορικό αίτημα. Μεγαλώσαμε με αυτό. Της απλής και άδολης αναλογικής. Το φέρνει η κυβέρνησή μας, επιτέλους. Και κάποια κομμάτια της αριστεράς το σκέφτονται. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Απέναντι είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Γιατί καταλαβαίνει ότι η ψήφιση της απλής αναλογικής θα πυροδοτήσει τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Και θέλουμε να ανταποκριθούμε στο ότι μετράει η ψήφος του καθενός, αυτό να αντιστοιχίζεται και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Το ένα είναι αυτό. Ξεκινάμε για την κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση, για το νέο ρόλο και τις νέες πιθανές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και πραγματικά αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα αλλάξει πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα χρόνο και αποδεικνύεται ότι η Φόβη Γεννηματά είναι υπομοιρία πρόεδρος από την όλο το κογκλάβιο Βενιζέλου, Λοβέρδου και Σία, διότι πριν από ένα χρόνο ήταν φανατικός υπερασπιστής αυτής αναλογικής. Τώρα λέει ότι θα ψηφίσει. Ελπίζουμε κάποιοι βουλευτές, και όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από άλλα κόμματα, και ειδικά και από εξαριστερών προερχόμενοι, ανεξάρτητα αν έχουν προσκυνήσει κάποια άλλα πράγματα, τουλάχιστον να θυμηθούν κάποια πράγματα που φωνάζανε σε σχέση με την απλή αναλογική. Γιατί πρέπει να περάσει και να εφαρμοστεί. Το ένα είναι αυτό και το κάνει. Το δεύτερο είναι ότι μετά τη συμφωνία που υπογράψαμε και η οποία ήταν συμβασμός και η οποία μεταφράστηκε σε κάποια επώδυνα μέτρα, δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε σε αυτό, που γλιτώσαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αναγκαστήκαμε και υπογράψαμε και κάποια πράγματα που ούτε με την ψυχή μας τα υπογράψαμε, ούτε θα βγούμε ποτέ φανατικά να τα υπερασπίζουμε ότι είναι αναγκαία, αλλά ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση την οποία σιγά σιγά πρέπει να την αναστρέψουμε. Αυτό πρέπει να γίνει φραγκοδίφραγκα. Δηλαδή, το πώς θα μοιραστεί το πλεόνασμα του Σεπτέμβριο πρέπει να κατευθυνθεί για την ανακούφιση κοινωνικών ομάδων που σήμερα κόπηκε το ΕΚΑΣ στα πλαίσια της συμφωνίας. Πρέπει να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, όπως το εισόδημα αλληλεγγύης που επεκτείνει η Θεανό Ιβωτίου τώρα. Όλες αυτές οι δράσεις που έχουν να κάνουν με τους προνοιακούς ασθενείς. Είναι αυτό το οποίο κάνουμε στην υγεία και στην παιδεία, που πρακτικά πρέπει να λειτουργήσει για το πρώτο χρονικό διάστημα σαν το κοινωνικό αντιστάθμισμα, ειδικά στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από αυτήν την κρίση και την κατάσταση που βιώνουν 6-7 χρόνια, που πραγματικά να αρχίζουμε να επουλώνουμε τις πληγές. Στο Υπουργείο Υγείας έχουμε δώσει δείγματα γραφής και θα τα συνεχίσουμε. Ψηφίσαμε τον νόμο για το παράλληλο πρόγραμμα που κάλυψε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια είμαστε στη διαδικασία πρόσληψης πάνω από 5.000 ανθρώπων στο σύστημα υγείας και πολλές έχουν υλοποιηθεί ανεξάρτητα πως το κρύβουν τα κανάλια της διαπλοκής. Έτσι, γιατί μπορεί να βγάζουν ότι λείπει κάτι σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο, βέβαια ολοένα και λιγότερα, γιατί κάποια πράγματα λύνονται, αλλά κάνουν την τρίχα, όχι τριχιά, καραβόσκινο την κάνουν, αλλά από την άλλη μεριά δεν βλέπουν, ας πούμε, ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα έχουν μπει 1.200 επικουρικοί γιατροί στο σύστημα.
έχουν μπει 380 μόνιμοι γιατροί στο σύστημα. Ότι ξεκίνησαν να διορίζονται για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια οι 985 μόνιμες θέσεις. Τώρα κάναν τόση φασαρία με το κερπνό που τους χρηματοδοτούσε με μηνιάτικο κάθε μήνα όλα τα διαπλεκόμενα κανάλια, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Τώρα που διορίζονται γιατροί στις ΜΕΦ, γιατί δεν το λένε, το ακούσατε πουθενά? Από κανένα βοθροκάναλο της διαπλοκής δεν το παίρνω πίσω το χαρακτηρισμό. Πόση χολή ρίξανε, πόση χολή ρίξανε πριν από λίγο καιρό ότι παρεμβαίνουμε και αλλοιώνουμε το διαγωνισμό. Πόση χολή ρίξανε γιατί τους κόπηκε η χορηγία από το κελπνό. Τώρα που διορίζονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές στις ΜΕΘ και ανοίγουν τα 120-150 κρεβάτια, γιατί δεν το λένε? Μουγκαμάρα! Σαν το Μέγκα που έχει σταματήσει κιόλας τώρα τα δελτία γιατί έχει να πληρώσει 5 μήνες τους εργαζόμενους του εκεί μέσα. Δεν το βλέπουν. Λοιπόν, έχουμε δώσει λοιπόν δείγματα γραφής σε αυτό το επίπεδο με τα κίνητρα τα οποία ψηφίστηκαν, γιατί έχουμε και την κριτική ότι μέσα στο μνημόνιο δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται. Γίνονται. Άμα διαπραγματεύεσαι όπως πρέπει, άμα γυαλίζει το μάτι σου, άμα μπορείς να στηρίξεις αυτά που λες, φυσικά και γίνονται. 311 αγροτικά ιατρεία σε όλη τη χώρα, τα οποία είναι άγωνα και προβληματικά και νησιωτικά, δίνουμε επίδομα 400 ευρώ, δηλαδή περίπου 45% αύξηση του μισθού. Και αυτό έγινε τώρα από τη δικιά μας κυβέρνηση. Το ακούσατε αυτό πουθενά από τα μεγάλα κανάλια? Μούγκα εκεί. Λείπει Γάζα, λέει, στο τάδε. Βάλανε να πάρει έναν καθετήρα τον άλλο. Αυτό το βγάζουμε. Έτσι. Όλα τα κίνητρα τα οποία δώσαμε και μη μισθολογικά για να καλυφτούν οι θέσεις σε επαρχιακά νοσοκομεία. Τις 760 νέες μόνιμες θέσεις γιατρών που έχουν προκηρυχτεί τον προηγούμενο 1,5 μήνα. Αυτό το ακούσατε στα κανάλια. 760 μόνιμες θέσεις γιατρών, έτσι, έχουν προκηρυχτεί σε όλη τη χώρα. Κατέθεσαν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι με τον ερχομό των νέων διοικητών, όπου έχουν ξεκινήσει τα συμβούλια κρίσης και θα γίνει η κρίση για να προσδιθούν. Το ακούσατε αυτό? Τους 1.650 που βγάζουμε την επόμενη εβδομάδα είναι στο Υπουργείο Εργασίας, που παίρνει ένα ποσοστό 7% για άτομα με ειδικές ανάγκες που θα προκηρυχτούν μέσα από αυτό το νούμερο. Προκηρύσσονται και θα προσδιοριστούν από τον πίνακα επιτυχόντων της προηγούμενης προκήρυξης του Νοεμβρίου, που δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα να ολοκληρωθεί με το ΑΣΕΠ, με ένα χοντρό τσακωμό, γιατί το Μάρτι μας έλεγαν ότι ήταν έτοιμα τα αποτελέσματα και ήταν μετά από άγριους καυγάδες τέλη του Μάη. Αλλά τώρα δεν θα έχουμε την καθυστέρηση, γιατί θα γίνει από τον τελικό πίνακα επιτυχόντων της προηγούμενης προκήρυξης. Αυτή τη στιγμή και σε λίγες μέρες θα βγουν άλλα 1.200 άτομα που θα είναι κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό για Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στο Σεπτέμβριο. Που αυτό το πράγμα είναι μια σαφής ένδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση βάζει σε προτεραιότητα το δημόσιο σύστημα υγείας, το ξαναστείλει στα πόδια του, όπως βοηθάει. Και ξαναστείλουμε, και τις τελευταίες μέρες κάναμε μια μεγάλη ανατροπή σε όλη την ιστορία της χρήσης των χρημάτων του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που αφορούν το χώρο της υγείας. Αυτό έγινε τις προηγούμενες μέρες, γιατί υπήρξε μια ολόκληρη συμπαιγνία και από υπηρεσιακούς μηχανισμούς τα χρήματα να πάνε σε άλλες δράσεις, και θα υποστηριχτεί ενεργότατα, και αυτό πρώτη φορά ανακοινώνεται, θα υποστηριχτεί ενεργότατα η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν θα πάμε μόνο σε πιλωτική εφαρμογή και σταδιακά, αλλά θα πάμε σε μαζική εφαρμογή σε όλη τη χώρα για 2 χρόνια, με συμβάσεις εργασίας σε 3.000 άτομα προσωπικό και 1.000 γιατρούς, για να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί το σύστημα της πρωτοβάθμιας μέσα και από τα χρήματα που αλλάξαμε την κατεύθυνση, γιατί στην αρχή μας λέγανε ότι δεν γινόταν. Το δεύτερο λοιπόν που είπα είναι ότι μέσα από την κοινωνική πολιτική θα πρέπει να επουλώνουμε τις πληγές, και μέσα από τις δράσεις στην υγεία και στην εκπαίδευση και με το ολοήμερο σχολείο. Θυμάστε τον καυγά που κάνανε, καταργούνται τα ολοήμερα σχολεία? Δεν καταργούνται, επεκτείνονται. Αυτό δεν το λένε πάλι μετά. Ή μια σειρά από δράσεις που υπάρχουν. Το τρίτο που πρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα είναι το τσάκισμα της διαφθοράς και της πελατειακής σχέσης και της διαπλοκής. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε, σήμερα κλαίνε μαύρο δάκρυ. Έτσι. Βγήκε το Συμβούλιο, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ορθώς εκτιλήσεται ο διαγωνισμός. Ορθώς προχωράει για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια η αδειοδότηση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Έτσι. Εμείς δεν θέλουμε καμιά μονοφωνία. Αυτοί κλείσαν την ΕΡΤ. Βγαίνει ο οικονόμ και ο Γελίος και λέει ότι αν είναι δυνατόν κλείνουν τα κανάλια. Καλά, με την ΕΡΤ που είχαν επίσης πριν από λίγο, πού ζούσε? Σε άλλη χώρα?
Σ' άλλη χώρα ζούσε. Κανάλια ερμόντα ιδιωτικά δηλαδή. Δεν ήταν η ΕΡΤ που σε ένα βράδυ βάλανε μαύρο. Λοιπόν, βεβαίως εμείς θέλουμε να υπάρξει αδειοδότηση. Όποιος πληρώσει περισσότερα είναι πληροδοτικός ο διαγωνισμός, αυτός θα πάρει την άδεια. Θες κύριε να βρει την κυβέρνηση. Βεβαίως ελεύθερα. Πλέρωσε όμως. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν. Και βέβαια με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με το προσωπικό, τις εργασιακές σχέσεις κτλ. Που θα έχει εκεί. Το δεύτερο είναι το εξής. Γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη και με κόντρα μια σειρά από μηχανισμούς και στο Υπουργείο Οικονομικών για την πάταξη φοροδιαφυγής. Το ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, από τις λίστες έχουν βεβαιωθεί και εισπραχτεί πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Τα ακούτε πουθενά? Δεν τα ακούτε. Δεν το λένε. Και με την Πόργιας, την οποία τους τη δίνανε πριν από χρόνια και δεν την παίρνανε. Πώς να την πάρουν, βέβαια, έχουν τα μισά του σόι μέσα. Πώς να την πάρουν. Λοιπόν, το μισό του σόι μέσα ήταν, οπότε πώς να, γιατί να τη δεχτούν. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ενδελεχής έλεγχος. Ελέγχονται και τα ευάσματα της Τράπεζας της Ελλάδας και εκεί θα κλάψουν πάρα πολύ. Πριν κλείσει η Βουλή, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καπνικά, που πολλοί ρωτάνε γιατί καθυστερεί. Διότι οι εταίροι μας έκαναν περίπου 2 μήνες να δούνε και να συμφωνήσουν και τα λοιπά σε αυτά που περιελάμβανε μέσα. Λοιπόν, και που αυτή τη στιγμή ανοίγει μια βεντάλια και επειδή αναπνέει η δικαιοσύνη, γιατί είπα κάποια πράγματα την προηγούμενη φορά στο Περιστέρι, και πέσανε όλα τα σύννεφα. Δεν τα είχαν ξανακούσει ποτέ ότι υπάρχουν παραδικαστικά. Εδώ είχε βγει αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου το 2011 και είχε πει εκφράσεις οι οποίες εγώ ήταν παιδικές οδοντόκρεμες αυτά που χρησιμοποίησα σε σχέση με αυτά που είπε ο δικός μου. Και η κυρία, πώς τη λένε αυτή για τα γάνα που έφυγε τώρα, μας χαιρέτησε αυτή, τελείωσε. Λοιπόν, ναι, διέταξε η κυρία Κουτζαμάνη. Κουτζαμάνη, έκανα λάθος, ναι. Η τελευταία πράξη που έκανε να διατάξει έρευνα για αυτά που δήλωσα. Λοιπόν, ήρθε ο εισαγγελέας και βεβαίως, και εγώ του είπα, όπως δήλωσα ότι είμαι και στη διάθεση κτλ., τους έδωσα 24 υποθέσεις, οι οποίες καρκινοβατούν από το 2010. Που δεν εξηγείται αυτή η κατάσταση, που αφορούν τον χώρο της υγείας. Που έχουν βγει πορίσματα, το ΣΕΙΠ, το ένα, το άλλο κτλ. Με μια μεγάλη υπόθεση και για τον ΟΚΑΝΑ, όπου εκεί φαγωθήκαν 10 εκατομμύρια ευρώ, ψάχνουμε να βρούμε. Για τα 5 εκατομμύρια δεν υπάρχουν τιμολόγια και τα άλλα 5 είναι μαϊμού τα μισά. Έχουν βγει 2 πορίσματα του ΣΕΙΠ, έχει εμπλακεί εισαγγελέα και επειδή το λέω και έτσι, επειδή εμπλέκεται ο Λοβέρδος και οι Μαλιόροι, δεν το προχωράνε. Αυτό γίνεται. Θα προχωρήσει και θα είναι και ντάλα μεσημέρι. Και να το ξέρουν πολλοί. Και όποιο έχει. Ή βγήκε και σήμερα ο άλλος, ο Γεωργιάδης, έτσι. Αλλά μωραίνει κύριος ον βούλεται απολέσει. Λοιπόν, κατέθεσε λέει, μου είπανε μόλις τώρα, κατέθεσε λέει μηνυτήρια αναφορά γιατί παρενέβηκα στους διορισμούς από τον Κερπνό. Έχει το θράσος, αυτοί που στέλνανε μπιλιετάκια στις προηγούμενες διοικήσεις του Κερπνό, διόρισέ μου αυτούς. Βάλε μου αυτούς εκεί, γιατί αυτά γίνονται τώρα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτών που λέω, έτσι. Να βγει να λέει ότι εμείς παρεμβήκαμε στους διαγωνισμούς του Κερπνού γιατί δεν τις αφήσαμε να κάνουν τα ίδια. Δηλαδή να έχουν 88 λάθος μοριοδοτήσεις σε 220 αιτήσεις. Και βέβαια εννοείται, εμείς δεν πάμε να κάνουμε κομματικό κράτος και το δείξαμε και με την επιλογή των διοικητών. Αλλά δεν θα μείνει ίδιο το προηγούμενο. Αυτό να το ξεχάσουμε. Έχει τελειώσει. Πάμε για άλλο κοινωνικό συμβόλαιο σε αυτή την κοινωνία. Θα ξαναστήσουμε μια Ελλάδα στα πόδια της με αυτούς που είναι τίμιοι, που είναι ηθικοί, που είναι προκομμένοι, που μπορούν να τους συγκινήσουν τα προτάγματα της αριστεράς. Και αυτό είναι το καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο που φέρνουμε εμείς για να ξαναστήσουμε αυτή τη χώρα στα πόδια της και να την πάρουμε από τα χέρια και τα δόντια των 100 οικογενειών, των 80 γερμανοτσολιάδων της κατοχής και των 20 νέων τζακιών του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το 80, τα οποία δυσοδομούν στο κορμί της για πάνω από 70 χρόνια. Αυτό πάμε να κάνουμε εμείς και το έχουν καταλάβει. Το επόμενο είναι ότι πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με το κράτος. Κοιτάξτε, με αυτό τον κρατικό μηχανισμό δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Είναι ένας μηχανισμός που είναι εκπαιδευμένος σε 2 πράγματα. Πρώτον, είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικός. Για όλα τα πράγματα υπάρχει μία διάταξη που το επιτρέπει και μία διάταξη που το απαγορεύει. Είναι παρανοϊκό αυτό που συμβαίνει. Ό,τι θες να κάνεις μπορείς να το κάνεις εάν βρεις τον κατάλληλο νόμο. Και είναι τέτοια η διασπορά των νομοθετήσεων σε χιλιάδες νόμους, έτσι,
που είναι πραγματικά παρανοϊκό το τι συμβαίνει. Το δεύτερο είναι ότι είναι χτισμένο στη βάση του πελατειακού κράτους. Είτε λόγω της τουρκικής βαθιάς καταγωγής του, είτε λόγω της μετεμφυλιακής του κράτους της δεξιάς καταγωγής του, είτε λόγω των νέου τύπου πελατειακών σχέσεων της δεκαετίας μετά το 80 και ειδικά του σημειτικού εξυγχρονισμού, όπου εκεί προστέθηκε και ολοκληρώθηκε ότι έγινε νόμος κίνησης της κοινωνίας το μαύρο χρήμα και η παραοικονομία. Αν δεν έπεφτε μίζα και παράλληλη ωφέλεια, δεν προχώραγε κανένα έργο, καμία δουλειά, καμία προμήθεια του δημοσίου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει έτσι. Ελέγχους θα κάνουμε, πράγματα θα κάνουμε, αλλά πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, και αυτό θα είναι και θέμα και στο συνέδριο αυτό το πράγμα, διότι το κεντρικό κράτος πρέπει να κάνει τέσσερα πράγματα και όχι αυτή την κακομοιριά που κάνει σήμερα. Για να αλλάξει ένας δήμος ένα προϋπολογισμό κανένα χιλιάρικο, θα πρέπει να στείλει ή ένα νοσοκομείο να πάρει έναν κωδικό από εδώ να τον πάει εκεί για 500 ευρώ, πρέπει να υπογράψουν 8 άτομα στο Υπουργείο το δικό μας μέσα. Λοιπόν, το κεντρικό κράτος κάνει τέσσερα πράγματα. Πρώτον, βγάζει το σχέδιο. Λέει τι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο στον χώρο της υγείας, της παιδείας, αγροτικής ανάπτυξης κλπ. Δεύτερον, μοιράζει τα λεφτά με βάση αυτά που ξεχωρίζει η κεντρική κυβέρνηση για τον κάθε κοινωνικό τομέα, για την κάθε κοινωνική δραστηριότητα, για την κάθε περιοχή ευθύνης του κάθε Υπουργείου. Τρίτον, και εδώ αρχίζουμε να αλλάζουμε, ορίζει τους κανόνες. Τους κανόνες. Όχι κάνει τη διαδικασία, λέει. Για να κάνεις προμήθεια θα την κάνεις έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Για να κάνεις ένα έργο θα τον κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Και το τέταρτο, λοιπόν, πρέπει να γίνει πριν κάτι άλλο, γιατί άμα έχεις κάνει τα τρία πρώτα, πρέπει να περάσεις ένα πολύ μεγάλο μέρος αρμοδιοτήτων στις αποκεντρωμένες δομές του κράτους, χωρίς να πηγαίνουν όρχονται χαρτιά πάνω κάτω. Αυτό είναι μια τεράστια καθυστέρηση. Αυτό που καθυστερεί και την ανάπτυξη και σήμερα σε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να περάσει αρμοδιότητες, και εδώ έρχεται η τέταρτη λειτουργία του κράτους. Όχι προληπτικός έλεγχος, όχι να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Ετήσιο, κατασταλτικό έλεγχο από ειδική επιτροπή του Υπουργείου, ήδη υπουργική, για κάθε αποκεντρωμένη δομή του κράτους με αυξημένη τιμωρητική αρμοδιότητα. Να το πω λιανά. Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αυτά θέλουμε να κάνουμε φέτος. Αυτά θέλουμε να κάνουμε. Άρα αυτό σου αναλογεί σαν χρήμα. Ο τρόπος να τα κάνουμε είναι αυτός. Κάντα σαν Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείου, σαν 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Αλλά πούσε, 10-20 Δεκέμβρη έρχομαι να σε δω. Και θα έρθω. Και αν σε βρω με την έγα στην πλάτη, δεν έχει μάνα μου, πατέρα μου, θα τα βρούμε δεξιά-αριστερά. Γεια σας, τελειώσαμε. Αυτή είναι η κεντρική αλλαγή που πρέπει να γίνει. Δεν το έχουμε κάνει. Δεν φέρνουμε κάτι από το φεγγάρι, έχει γίνει σε άλλες χώρες και μπορεί κάτι να γίνει εδώ. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει αυτό το κράτος, θα έχουμε μια διαρκή τροχοπέδη σε όποιο πολιτικό σχέδιο θέλουμε να υπηρετήσουμε. Και ένα τελευταίο. Ένα πέμπτο, και να κάνουμε κουβέντα μετά, γιατί εγώ στάθηκα στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πρέπει, σε σχέση με την χρήση των χρημάτων και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και του ΕΣΠΑ. Και υπάρχει αυτή η ιδέα, και απλά πρέπει να οργανωθούν όλες αυτές οι δομές όπως πρέπει και να κυνηγηθούν από παντού και από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι το εξής. Το ΕΣΠΑ τα παλιότερα χρόνια και τα χρηματοδότηση που είναι 20 δις, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων επενδύσεων, που είναι γι' αυτό κάπως αδείς ετήσια, πρέπει να στραφεί όχι μόνο ή κυρίως σε κάποια φαραωνικά έργα οδικούς άξονες, θα γίνουν και αυτά. Σε κάποιες μεγάλες περιφέρειες που υπάρχει έλλειμμα ακόμα. Το Πάτρα Κόρτης πρέπει να τελειώσει, ας πούμε. Έτσι, ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη πρέπει να τελειώσει. Υπάρχουν κάποια ελλείμματα μεγάλα κεντρικών υποδομών σε κάποιες περιοχές. Όμως, αυτό το οποίο λείπει σε επίπεδο δημόσιων υποδομών για να πάρει μπροστά και η ιδιωτική οικονομία και να επενδύουν κεφάλαια, είναι εκατοντάδες μικρά και μεσαία έργα τα οποία αυξάνουν την αξία του κάθε τόπου, λύνουν προβλήματα υποδομών, αυξάνουν την επισκεψιμότητα, αναδεικνύουν την ομορφιά, δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη. Το ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στη χώρα που δεν έχουν λύσει το πρόβλημα της άρδευσης. Δεν το έχουν λύσει. Και όχι γιατί δεν υπάρχει νερό, γιατί δεν υπάρχουν δίχτυα. Ή έχουμε 16.000 χιλιόμετρα ακρογιάλια
και για να κάνεις μια μικρή λιμενική υποδομή που μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα από τις βραχονισίδες στα μικρά νησιά, θες 2 μήνες εγκρίσεις αδειών και καθυστέρηση. Είναι αυτό το πράγμα που έλεγα προηγουμένως. Έτσι. Ή προγράμματα που έχουν να κάνουν με αναπλάσεις χωριών, οικισμών, διευκόλυνσης πρόσβασης σε κτηνοτροφικές, σε ορεινές υποδομές, ή προβλήματα μέσα στα αστικά κέντρα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με καθαριότητες, με όλα αυτά τα πράγματα, ή με υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας και όλα αυτά. Εκεί πρέπει να στραφεί, εκεί πρέπει να στραφεί το μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που έρχονται από το ΕΣΠΑ την επόμενη περίοδο. Και έχει δοθεί μια τέτοια κατεύθυνση και με τις περιφέρειες. Και η Ρένα Ιδούρου εδώ στην Αττική κάνει μια εξαιρετική δουλειά και είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε σχέση με αυτό. Και νομίζω ότι μέσα από όλη αυτή την πεντάδα που είπα πριν, θα αρχίζει να αλλάζει η χώρα. Και προσέξτε, είπε πριν ο Πάνος ότι αυτή η Ευρώπη ή θα αλλάξει, θα διαλυθεί. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του Σόιμπλε, ότι με τη θηλιά στο λαιμό που θα τις φύγει συνέχεια να δουλεύουν από κάτω, να οικονομούν οι Γερμανοί, έχουν μαζέψει όλο το χαρτί του σύμπαντος και εμείς οι υπόλοιποι θα πληρώνουμε. Αυτό δεν γίνεται. Εξαντλεί τα όρια του αυτός ο κύκλος. Θα υπάρξει ένα νέο κοινωνικοπολιτικό ρεύμα στην Ευρώπη που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωσή του, που θα αλλάξει αυτή την πολιτική, θα μπορέσει να ενισχύσει και το κοινωνικό κράτος και τα φτωχά στρώματα και την ανάπτυξη. Αυτό είναι ο στόχος, αυτό θα υπηρετήσουμε. Οι μεγαλύτεροι εχθροί αυτής της προοπτικής είναι αυτοί που κυβερνούσαν τόσα χρόνια, που μας φέραν εδώ, που οικονομούσαν τα ντερά τους από αυτή την ιστορία, έχοντας τη μισή κοινωνία στην απέξω, ταΐζοντας κάποια άλλη μισή με κάποια κοκαλάκια διαφθοράς για να αποσπούν τη συνένεσή τους, και βέβαια τρώγοντας αμύθιτα ποσά από τον κρατικό κορβανά. Γιατί πάρα πολλοί επιχειρηματίες δεν είναι αυτοδημιουργητοί, είναι δημιουργημένοι μέσα από τις κρατικές προμήθειες και από τα δημόσια έργα. Έτσι γίνομαι κι εγώ, πώς το λένε, μεγάλο επιχειρηματίας. Αυτό έχει γίνει. Αυτό το τρίγωνο σπάει τώρα. Σπάει τώρα. Και σπάει γιατί πρώτον θα ελεγχθούν και οι τράπεζες διαφορετικά και βασικά θα αλλάξει το μεγάλο όπλο, το μεγάλο πολυβόλο που είχαν στα χέρια της, που ήταν τα ΜΜΕ, τα οποία τα συντηρούσανε με δάνεια, τα οποία δεν μπορούσαν καν να δικαιολογήσουν πώς τα δίνουν, και όμως τα δίνουν. Γιατί αυτά ήταν ο πολιορκητικός κρυός στις συνειδήσεις των ανθρώπων για να κάνουν τα αναπαημένοι και να συνεχίζουν αυτή την κονόμα και αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Θα το αλλάξουμε αυτό. Και αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.